να καλέσω στο Πόντιουμ έναν εξαιρετικό Έλληνα και έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει ότι με κάθε τρόπο τιμά κυριολεκτικά και την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής του Τμήματος ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών <λωθυντή> στο MIT, μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στο MIT. Κύριε Δασκαλάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σα. Ε, θα μπορούσα να έχω την παρουσίαση. Ωραία, yeah, yeah. Σε Σεβασμιότατε, ε, κύριε, γενική γραμμα, ε, κύριε Γενική Γραμματέα, ε, κύριε Μαρτίνο, κύριε Καβαλιώτη, κύριε Περιφερειάρχη. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Σα ευχαριστώ όλου που με καλέσατε. Είναι πραγματικά ε, πολύ σημαντικό το θέμα ε, τη σημερινή ημερίδα ευρύτερα είναι πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική το να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέε νέες τεχνολογίες στην υγεία και στην παιδεία. και στα επόμενα 20 λεπτά ήθελα λίγο να μιλήσω για το πού βρίσκεται η τεχνολογία της τεχνητής νομοσύνης, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή και τι δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτή και νομίζω θα είναι γόνιμο για την σημερινή συζήτηση να ξέρουμε το πού βρισκόμαστε. Η τεχνητή νομοσύνη έχει κάνει τεράσια πρόοδο τα τελευταία 15 χρόνια σε πολλές εφαρμογές, όπως μερικές από αυτές που βρισκομαστε η τεχνητη νομοσυνη εχει κανει τεράστια προοδο τα τελευταια 15 εδώ, στην αναγνώριση εικόνας και φωνής, στην, σε αλγορίθμους που παίζουν δύσκολα παιχνίδια όπως το Go και το πόκερ σε επίπεδο ανώτερο του ανθρώπου στη μετάφραση στην ε, ε, κατανόηση, πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής ε, ε, πρωτεϊνών και μορίων και ε, ε, αυτό ε, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υπουργός το, ε, τα λεγόμενα Uh, μοντέλα γλώσσας, όπως το chat GPT, για το οποίο ακούμε συνέχεια στις τελευταίες μήνες. Uh, ήθελα λίγο να μιλήσω για δύο από αυτές τις εφαρμογές, uh, να καταθέσω μερικές σκέψεις για το πού βλέπω να χρησιμοποιείται uh, αυτή η τεχνολογία στο, uh, uh, στη ζωή μας και να μιλήσω και λίγο για κάποιου ενδυασμούς που... για, για κάποια ε, θέματα αξιοπιστίας που έχει αυτή η τεχνολογία ώστε να, είμαστε όλοι, ε, να, έχουμε, να υπάρχει μια σαφήνεια για το ότι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή. Θα μιλήσω για δύο πράγματα, λοιπόν, για την αναγνώριση εικόνας και για την, τα μοντέλα γλώσσας. Ε, η αναγνώριση εικόνας ε, έχει, προφανώς, ήδη ενσωματωθεί στη ζωή μας. Τα κινητά μας χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, όπως ελπίζω να έχετε πειραματιστεί στα κινητά σας. Μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία και να ζήσετε από το κινητό σας να αναγνωρίσει τι λουλούδι βλέπετε, τι αντικείμενα περιέχει η φωτογραφία που πήρατε. Η τεχνολογία είναι πλέον πολύ ικανή στο να καταλαβαίνει τα περιεχόμενα εικόνων. Ε, αυτή η δυνατότητα της τεχνολογίας δεν είναι καθόλου προφανής. Και ο λόγο είναι ότι, εν γενός, ο υπολογιστής σε μία εικόνα, εν γενός... δεν βλέπει παρά μια, ένα πίνακα από πίξελ. Το κάθε πίξελ έχει μια εικονα εν δεν βλεπει παρα ενα πινακα απο πιξελ το καθε πιξελ εχει μια φωτεινοτητα και κάποιο χρώμα. Ε, επομένως, η τεχνολογία που κατανοεί εικόνες... πρέπει αυτή την εν γενή πληροφορία, η οποία είναι πολύ, σε πολύ αδρά μορφή να την μετατρέψει να εξάγει από αυτή τα περιεχόμενα της εικόνας, την τεχνοτροπία της εικόνας και πολλά άλλα πράγματα από αυτή την εικόνα. Πράγματα που ο ανθρώπινος νους τα κάνει πολύ εύκολα, αλλά που δεν είναι καθόλου προφανές πώς ένας αλγόριθμος μπορεί να τα κάνει, γιατί μια εικόνα είναι στο τέλος της μέρας ένα πολυδιάστατο αντικείμενο και τι σε αυτό το πολυδιάστατο αντικείμενο συνιστά περιεχόμενο... τι συνιστά τεχνοτροπία, τι συνιστά ε, όλα τα άλλα πράγματα... που ο ανθρώπινος ε, νους ε, καταλαβαίνει σε μια εικόνα... είναι δι κάποιες πολύ δύσκολες συναρτήσεις το της πληροφορίας... που ο υπολογιστής εν γενός καταλαβαίνει, που είναι τα pixels. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τεχνολογία είναι πλέον ε, πολύ διαδεδομένη. Και δεν είμαστε μόνο σε θέση να καταλαβαίνουμε τα περιεχόμενα μια εικόνα, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα χρήσιμα με εικόνε. Να σα πω μερικά από αυτά. Ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάχνουμε συνθετικέ εικόνε, οι οποίε είναι φωτορεαλιστικέ. Ε, τα πρόσωπα που βλέπετε εδώ δεν είναι πραγματικά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που έχει γεννήσει ένα αλγόριθμο. Ο προκειμένου αλγόριθμο έχει εκπαιδευτεί. Σε, ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει φωτογραφίες από διασημότητες και του έχει ζητηθεί να κατανοήσει ποια ανθρώπινα πρόσωπα, την κατανομή, την πιθανωτική κατανομή σε αυτό το πολυδιάστατο χώρο που έλεγα πριν, όλων των δυνατών εικόνων ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να είναι διασημότητες και μετά του ζητήθηκε να γεννήσει μερικά παραδείγματα από αυτή την κατανομή και αυτά είναι έξι ε, δείγματα που ο αλγόριθμο ε, 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 πήρε από αυτή την κατανομή. Είναι, δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Ο αλγόριθμος θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι celebrities. Δεν υπάρχουν, είναι συνθετικά πρόσωπα. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με εικόνες είναι να ε, αυξήσουμε την ευκρίνειά του. Και αυτό, ελπίζω, αυτό είναι ένα πράγμα που ήδη υπάρχει στα κινητά μας. Μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα με στη νύχτα ή μια κουνημένη εικόνα και να ζητήσουμε από το κινητό μας να αυξήσει την ευκρίνειά τη. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που ο ανθρώπινο εγκέφαλο το κάνει εύκολα. Και αυτό που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλο είναι ότι χρησιμοποιεί όλη του την εμπειρία και από το παρελθόν στο να μπορέσει να κάνει αυτή την νοητική διεργασία. Ξέρουμε πώς πρέπει να είναι οι ευκρινείς εικόνες. Επομένως, αν κάποιος μας δώσει μια θολή εικόνα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να πιθανολογήσει για το πώς θα ήταν η ευκρινής εικόνα που αντιστοιχεί στη θολή εικόνα που μας δόθηκε. Τέλο, τέλος, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτό, το να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο μιας εικόνας και την τεχνοτροπία μιας άλλης εικόνας και να τα συνθέσουμε. Uh, και εδώ, εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι τι στα πίξελ συνιστά περιεχόμενο και τι στα πίξελ συνιστά τεχνοτροπία δεν είναι καθόλου σαφές. Δεν, δεν είναι μια απλή μαθηματική συνάρτηση που μας το λέει αυτό. Αλλά στο παράδειγμα που βλέπετε εδώ, μπορούμε να συνδυάσουμε τη φωτογραφία uh, της γάτας με, το, με ένα πίνακα ζωγραφικής και να συνθέσουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την uh, γάτα, με την τεχνοτροπία του, της εκ, του εκάστοτε πίνακα ζωγραφικής. Και αυτό είναι φανταστικό πράγμα, ότι οι υπολογιστέ μπορούν να το κάνουν. Μία άλλη εφαρμογή που, για την οποία ήθελα να μιλήσω, που σχετίζεται και μια πρόσφατη δουλειά που έκανα εγώ με συνεργάτες, είναι η ανακατασκευή εικόνων, που είναι η βασική λειτουργία που γίνεται στις ιατρικές απεικονίσεις. Στις ιατρικές απεικονίσεις παίρνουμε πολύ λίγα δείγματα σε σχέση με την με uh, το resolution, την ανάλυση της εικόνας που θέλουμε να βρούμε. Και από αυτά τις λίγες μετρήσεις προσπαθούμε να ανακατασκευάσουμε μια μεγάλη ανάλυση εικόνα που αντιστοιχεί σε μια, μια ιατρική απεικόνηση που θέλουμε να έχουμε. Στο παράδειγμα που δείχνω εδώ, φτιάξαμε έναν αλγόριθμο ο οποίος Βλέπει μία εικόνα στην οποία μόνο 1% των πίξελς, αν ζουμάρω σε αυτές τις μαύρες εικόνες που βλέπετε εδώ, 1% των πίξελς δεν είναι μαύρο. Είναι, ε, ε, αν αν, αν ζουμάρας σε κάθε μία από αυτές τις μαύρες εικόνες, 1% των πίξελς είναι εκεί. Ε, 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 φτιάξαμε έναν αλγόριθμο που ε, βλέπει μία εικόνα που έχει μόνο 1% πίξελς φανερά. Και ανακατασκευάζει από την εικόνα που βλέπει την υπόλοιπη εικόνα, αυτή που δεν βλέπει. Ε, αν δώσουμε αυτές τις εικόνες στον αλγόριθμό μας, ανακατασκευάζει αυτά τα πρόσωπα. Ε, και τα πραγματικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτές τις εικόνες είναι αυτά που βλέπετε από τα αριστερά. Ε, ο αλγόριθμός μας κάνει αρκετά καλή δουλειά. Δεν βρίσκει όλα τα, χαρακτηρι... τα, τα σωστά χαρακτηριστικά των εικόνων. Τα χρώματα είναι λίγο off. Κάποια χαρακτηριστικά είναι λάθο. Η κοπέλα κάτω αριστερά φορά καπέλο και έχει ένα καπέλο πάνω από τα μαλλιά τη. Ο αλγόριθμο προβλέπει ότι είναι μόνο μαλλιά, αλλά είναι φανταστικό ότι από το 1% των πίξελ που βλέπει μπορεί να ανακατασκευάσει το υπόλοιπο περιεχόμενο. Τώρα, έτσι λίγο η ιδέα του αλγόριθμου είναι η εξή, παρόμοια με αυτή που κάνει ο ανθρώπινο νου και διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι κλασικοί αλγόριθμοι επεξεργασία σήματο, που κατεξοχήν χρησιμοποιούνται σε τέτοιου τύπου εφαρμογέ. Ο ανθρώπινο νου ε, έχει εμπειρία από, εικό... έχει, ε, εμπειρία από εικόνες, έχει εμπειρία από πλήρε εικόνε, έχει εμπειρία από και χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία για να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα. Αυτό είναι που κάνει ο αλγόριθμός μας. Ο αλγόριθμός μας έχει δει στο παρελθόν πάρα πολλές πλήρεις εικόνες, και, επομένω, όταν του δώσεις μία εικόνα που δεν είναι πλήρης, μπορεί να προβλέψει ποια είναι η πλήρης εικόνα που θα μπορούσε να συμφωνεί με τα λίγα πίξελ τα οποία βλέπει. Και ο λόγος, ο, οποίος, ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι δύσκολο είναι ότι... το να συνθέσει μία εικόνα που είναι φωτορεαλιστική και συμφωνεί με τα 1% των πίξελ που βλέπει ε, πρέπει ο να, να κρατήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία γιατί σε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο που έλεγα πριν ας πούμε αυτές οι εικόνες μπορεί να έχουν ανάλυση 1 megapixel αυτές οι εικόνες ζουν, είναι αντικείμενα που ζουν σε ένα εκατομμύριο διαστάσεις και στις ένα εκατομμύριο διαστάσεις οι περισσότερες εικόνες είναι απλά θόρυβος είναι το χιόνι που βλέπαμε παλιά στην τηλεόραση σε ένα εκατομμύριο διαστάσεις μια τυχαία εικόνα είναι χιόνι ένα Ελάχιστα, 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 απίθανο ποσοστό αυτών των εικόνων είναι φωτορεαλιστικέ εικόνε. <laughs> Ο αλγόριθμο πρέπει να επιλέξει από αυτό το πολύ μικρή πιθανότητα ε, ε, σύνολο εικόνων που είναι φωτορεαλιστικέ και συμφωνούν με αυτό που μπορεί να δει, το 1% των πίξελς που βλέπει εκεί. Και όπω έλεγα πριν, αυτή είναι η ιδέα στι ιατρικέ απεικονίσεις. και δεν θα μπω τώρα στι λεπτομέρειε αυτού του slide που βλέπετε εδώ. Αλλά οι τεχνολογίες αυτές έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν, τουλάχιστον στην έρευνα, τις κλασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στα, MRI μηχανήματα. Αλλά η ιδέα είναι αυτή που έλεγα πριν, ότι ένα κλασικό MRI μηχάνημα χρησιμοποιεί επεξεργασία σήματος. Δεν χρησιμοποιεί γνώση του πώς θα έπρεπε περίπου να μοιάζει μια ιατρική απεικόνηση. Ε, αυτά είχα να πω έτσι, για μια σύντομη εισαγωγή στι εικόνε. Τώρα θα μιλήσω για γέννηση κειμένου και θα μιλήσω για τα α, μοντέλα που έλεγα πριν, τα ε, μοντέλα γλώσσα. Τα μοντέλα γλώσσα με τα οποία αλληλεπιδρούμε μα εντυπωσιάζουν, αλλά στην ουσία του το πρόβλημα που λύνουν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Το πρόβλημα είναι το εξή να προβλέψουν την επόμενη λέξη που πιθανωτι... πιο πιθανοτικά ακολουθεί μία ακολουθία λέξεων. Αυτή η τεχνολογία επίσης είναι μία μικρής, μία απλής μορφή τέτοια τεχνολογία, είναι ήδη στα κινητά μας. ελπίζω όλοι μας να το έχουμε δει αυτό. Όταν έχουμε μία συνομιλία με κάποιον άλλον στο κινητό μας, το κινητό μας, μας προβλέπει πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε που μπορούμε να δώσουμε στο συνομιλητή μας. Α, πώς το κάνει αυτό ο αλγόριθμος? Έχει μάθει να προβλέπει την επόμενη λέξη δοσμένης μιας ακολουθίας από λέξεις. τώρα, οι αλγόριθμοι στα κινητά μας είναι απλή, απλής μορφής τέτοια αλγόριθμοι. Έχουμε εκπαιδευτεί σε κάποια δεδομένα και λίγο στα δεδομένα τα δικά μας, τα δεδομένα από τις δικές μας συνομιλίες. Αλλά αν πάρεις ένα τέτοιο μοντέλο και το εκπαιδεύσει σε όλο το ίντερνετ, αν κατεβάσεις όλα τα κείμενα που είναι στο ίντερνετ και φτιάξεις ένα μοντέλο τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή με περίπου τα μοντέλα τα σύγχρονα έχουν περίπου μισό τρεις εκατομμύριο παραμέτρους, αν εκπαιδεύσει ένα γιγάντιο τερατώδες μοντέλο με περίπου μισό εκατομμύριο παραμέτρους, που να λύνει αυτό το ε, α, πρόβλημα, του να προβλέπει την επόμενη λέξη δοσμένη μια ακολουθία. Αυτό που προκύπτει είναι ένα μοντέλο με φανταστικέ άλλε ιδιότητε που δεν περιμέναμε να έχει. Και θα σα πω μερικά παραδείγματα. Ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για, για να συνομιλείς μαζί του και να σου δίνει φανταστικά αποτελέσματα. Ε, θα σα δώσω μερικά παραδείγματα. Αν του δώσω αυτή την ακολουθία λέξεων, που ξανά για το μοντέλο αυτή είναι μια ακολουθία λέξεων, δεν έχει, δεν έχει εν γεννές νόημα, είναι μια ακολουθία λέξεων, εμπροκειμένου, η ακολουθία λέξεων λέει διόρθωσε το παρακάτω σε κανονικά αγγλικά, she no went to the market, μία μια, μια φράση που έχει γραμματικά λάθη. Το μοντέλο καλείται να προβλέψει την επόμενη λέξη. Και αφού προβλέψει την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Και αφού προβλέψει τη μεθεπόμενη, τη λέξη μετά από αυτή και το καθεξή. Αν χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο για να γεννήσει τι λέξει που αυτό θεωρεί πιθανότητα πιο πιθανότητα θα έπρεπε να ακολουθήσουν αυτή την ακολουθία λέξεων που βλέπετε εδώ, το μοντέλο αποφασίζει ότι η πιο πιθανή ακολουθία λέξεων που, που θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτέ τι λέξει που έδωσα είναι She didn't go to the market. Δηλαδή, που σωστά διορθώνει τη λάθος φράση αγγλικών που του έδωσα, χωρίς να έχει εκπαιδευτεί το μοντέλο σε, αυτό, σε αυτή τη λειτουργία. Το μοντέλο ποτέ δεν εκπαιδεύτηκε στο να διορθώνει φράσεις από λάθος σε σωστές. Το μόνο στο οποίο εκπαιδεύτηκε είναι να προβλέπει την πιο πιθανή λέξη που ακολουθεί μία ακολουθία λέξεων, αλλά έχει αυτό που λέγεται emergent... Uh, a property, που είναι ότι μπορεί να κάνει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως, εν προκειμένου, να διορθώσει μια uh, λάθος φράση αγγλικών. Ε, σε αυτό το prompt, uh, translate this into French, Spanish, Japanese, what rooms do you have available, ένα, θεωρεί ότι πιο πιθανή ακολουθία λέξεων που μπορεί να ακολουθήσουν είναι Quelles sont les chambres disponibles, δύο κάτι στα Ισπανικά, τρία κάτι στα Ιαπωνέζικα. Ολπίζω να είναι σωστό. Uh, πήγα στο, το ChatGPT είναι ένα μοντέλο βασισμένο στο μοντέλο με το οποίο έπαιζα. Εδώ έπαιζα με το GPT-3. Το ChatGPT είναι ένα βελτιωμένο μοντέλο της ίδιας εταιρεία της OpenAI, uh, το οποίο... Uh, uh, έχει εκπαιδευτεί στο να, στο να συνομιλεί καλύτερα μαζί σου και να μην σου δίνει προκλητικό, ρατσιστικό, απαντήσει. Ε, το πήγα και το ρώτησα το εξή. How can AI be used to benefit people with autism? Να δω τι άποψη έχει αυτό. Ε, και η απάντησή του είναι η εξή. AI can be used in various ways to benefit people with autism. Here, here are a few examples. One. Personalized learning. Προσωπική εκπαίδευση. AI-based personalized learning systems can adapt to an individual's learning pace, style and preferences. For people with autism, this can mean a more personalized and effective learning experience. 2. Assistive technology. Υποστηρικτική τεχνολογία. AI can be used to create assistive technologies that help people with autism communicate better να επικοινωνικά με το περιβάλλον For instance, a speech recognition system can help individuals who struggle with speech, while an emotion recognition system can help people with autism better understand emotions. Και συνεχίζει. Έχει πολλέ απόσει. 3. Predictive analysis, 4. Early diagnosis, 5. Virtual reality. Έχει απόσει για το πώ. Το AI μπορεί να ε, 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 βοηθήσει ανθρώπους με αυτισμό. Δεν έχει εκπαιδευτεί στο θέμα. Έχει διαβάσει όλο το ίντερνετ και ξέρει να προ, προβλέπει την επόμενη λέξη που ακολουθεί. Μια ακολουθία. Και αν του δώσω αυτή, αυτό το prompt, η πρώτη λέξη που θεωρεί ότι ακολουθεί είναι A, artificial. Μετά intelligence, μετά can, μετά be. μετά used. Δεν έχει σκέψη. Κάνει, προβλέπει την επόμενη λέξη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προκύπτει να έχει αυτή τη φανταστική ικανότητα να σου απαντάει μερικέ φορέ σωστά, μερικέ φορέ λάθο. Θα σα δείξω και περιπτώσει αργότερα που είναι τελείω λάθο οι Οπότε δεν πρέπει να το εμπιστευόμαστε πάντα. Μπορεί να είναι ένα καλό βοηθό για να το ρωτήσουμε πράγματα. Α πούμε, χθε δεν είχα σκεφτεί πολύ βαθιά όταν έκανε αυτό το πείραμα για το πώς το AI μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με αυτισμό και ε, πήρα κάποιες καλές ιδέες από το chat GPT. Ε, μπορούμε να συνδυάσουμε, αλλάζω παράγραφο, μπορούμε να συνδυάσουμε την ικανότητα των αλγορίθμων να καταλαβαίνουν εικόνα και την ικανότητα των αλγορίθμων να καταλαβαίνουν κείμενο και να τα συνδυάσουμε. Ο αλγορίθμος αυτός, ο DALI, του, ε, παίρνει ως είσοδο μια φράση και σου φτιάχνει μια εικόνα που αντιστοιχεί στη φράση. Δύο παραδείγματα στα γρήγορα. Ε, ένας πίνακας μια οικογένεια ε, από μικρούς υποποτάμους μέσα σε μια παλιά ε, 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 βαλίτσα. Ο αλόρυθμος αποφασίζει ότι αυτή είναι μια καλή εικόνα που αντιστοιχεί στο κείμενό μου. Ε, με αυτή την είσοδο ένα μία, ένα, μία φωτογραφία του Kermit the Frog σε μία ταινία του Wes Anderson. Okay. Αποφασίζεται ότι αυτή είναι μία ωραία εικόνα που μπορεί να συνοδέψει αυτό το καψιά, αυτή την λεζάντα. <laughs> uh, Και είναι φανταστικό ότι. Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει, έτσι. Uh, είναι φανταστικό ότι uh, έχει καταλάβει ποιο είναι το στυλ του Wes Anderson, ποιο είναι ο Kermit the Frog και πώς μπορεί να βάλει το Kermit the Frog σε μια ταινία του Wes Anderson. Και τι θα φοράει. Θα φοράει ένα ροφουλάρι. Έχει εκπαιδευτεί σε όλες τις εικόνες με λεζάντες του ίντερνετ. Έτσι έχει εκπαιδευτεί αυτός ο φωτογραφόρος. Και αν τον εκπαιδεύσει σε όλες τις φωτογραφίες του ίντερνετ με λεζάντα, μπορεί να σου κάνει αυτά τα πράγματα. Συνοψίζω με το τι έχει γίνει. <συγλώσεις> ξανά αυτό το πάνελ. Αυτή η πρόοδος στηρίζεται σε κάποιες θεωρητικέ βάσεις για το πώς εκπαιδεύουμε αλγορίθμους αυτής της μορφής, στην οποία δεν θα μπω. Θεωρώ ότι μπορεί, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν πραγματικά να μετασχηματίσουν α, ε, α, διαφορετικές εφαρμογές ε, και τομείς ε, της οικονομίας ε, και τομείς της ζωής μας. Ε, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι η δραματική επίδραση αυτών των τεχνολογιών θα είναι σε, ε, απαραίτητα μόνο με το να μετασχηματίσουμε ολόκλη, ένα ολόκληρο τομέα. Μπορεί να μας βοηθήσει, το πιο πιθανό, σε πολλούς τομείς, θα βελτιώσουν κατά μερικά ποσοστά την ποιότητα των προϊόντων που φτιάχνουμε, την παραγωγικότητα και το κόστος. Και αυτό βλέπω να συμβαίνει περισσότερο. Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσουμε τους ανθρώπινους οδηγούς στο δρόμο, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους, ανθρώπιν, τους ανθρώπους στο δρόμο. Δεν θα αντικαταστήσουμε τους καλλιτέχνες στη δουλειά τους, θα βοηθήσουμε τους καλλιτέχνες, τους λογογράφους α, στη, 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 δουλειά τους και νομίζω αυτές οι βελτιώσεις θα έχουν δραματική επίπτωση, ενώ σημαντική επίπτωση στο πώς θα αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. έκανα την εξή άσκηση, σκέφτηκα για έναν τομέα πιθανούς τρόπους που βλέπω η υπάρχουσα τεχνολογία να τον επηρεάσει. Επέλεξα τον τομέα της υγείας, α, και στα γρήγορα θα σας πω μερικές σκέψεις για το πώς μπορεί να αλλάξει με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Μίλησα ήδη για το για τις ιατρικές απεικονίσεις. Θεωρώ ότι η εικονική πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί για λέει ιατρική, για, ε, α, 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 για για την α, α, σε χρήσης για θεραπεία ψυχιατρικών ασθενειών, η επεξεργασία γλώσσας θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των κλινικών δεδομένων, για την συνομιλία με ασθενείς και για κλινικές αποφάσεις για την προτεραιότητα ασθενών, ανάλογα με το τι συμπτώματα δηλώνουν ότι έχουν. Uh, για την uh, uh, κλινικές αποφάσεις, για προσωποποιημένη ιατρική, για την uh, συνεχή παρακολούθηση των uh, ζωτικών uh, σημάτων mm -hmm. με ρολόγια και άλλες, άλλα devices, uh, για την uh, ανακάλυψη φαρμάκων, για τη μείωση ιατρικών λαθών, για την κατανόηση των. Uh, των side effects, των φαρμάκων, για γενετική ανάλυση, για το σχεδιασμό ε, κλινικών ερευνών, για την διαχείριση πανδημιών, για την α, α, προστασία των ιδιωτικών δεδομένων α, στην, α, α, στη στατιστική ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, για τη μείωση του κόστους Uh, um, περίθαλψη κλπ. κλπ, και, λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Ε, αν θέλετε, βγάλετε μια φωτογραφία αυτού του slide. Αν θέλετε να θυμάστε, <laughs> μερικέ uh, απόψεις. απόψει. Και έφτιαξε και ένα άλλο slide με πολλέ άλλε περιοχέ uh, στις uh, στι uh, 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 εφοδιαστικές αλυσίδε. αλυσίδε, Διαφήμιση των περιβάλλων, στην ασφάλεια, στην, 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 στα χρηματοοικονομικά κλπ. Εντάξει. Yeah. Ωστόσο, και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας μου για λίγα λεπτά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Όπω έλεγα πριν, δεν είναι πανάκια οι τεχνολογίε αυτέ. Έχουν φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχει γίνει ε, τεράστια βελτίωση των τεχνολογιών αυτών τα τελευταία ε, χρόνια, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και θα σας πω μερικούς τομείς τους οποίους πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο πρώτος είναι ότι οι ε, ε, προβλέψεις που κάνουν τεχνολογίες δεν είναι αξιόπιστες. Ε, στο βίντεο που βλέπετε εδώ, ένα αυτοκίνητο Τέσλα συγκρίνεται σε μια νταλίκα που είναι παρκαρισμένη, σταθμισμένη στην αριστερή λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου. Ίσως γιατί το σύστημα αναγνώρισης εικόνας δεν λειτουργήσε καλά σε συνθήκες ομίχλης. Ίσως γιατί η εμπειρία από τα δεδομένα εκπαίδευση του αλγορίθμου δεν περιείχε περιπτώσεις που μία ταλίκια είναι σταθμευμένη στην αριστερή λωρίδα του, του δρόμου. Παράδειγμα με το chat GPT, λίγο ίσως μαθηματικό, αλλά πήγα στο chat GPT και του είπα μπορείς να μου αποδείξεις ότι το 10, η, η, ρίζα του 16 είναι άρρητος αριθμός. Ε, η ρίζα του 16 είναι το 4 που είναι ρητός αριθμός. Αλλά πήγα και το ρώτησα, μπορείς να μου αποδείξεις ότι η ρίζα του 16 είναι άρρητος αριθμός. Και μου, λέει, μου απαντάει το chat ναι, η ρίζα του 16 είναι άρρητος αριθμός. Η ρίζα του 16 μπορεί να εκφραστεί ως 4, <laughs> που είναι ρητό αριθμός. Ωστόσο, η ρίζα του 16 μπορεί επίσης να εκφραστεί ως μία μη μία, μία επαναλαμβανόμενη, μία, μία, που δεν τελειώνει ακολουθία δεκαδικών ψηφίων, που δείχνει ότι είναι άρρητος αριθμό. <laughs> και λοιπά και λοιπά. Ε, σε κάποια άλλα, ας πούμε, πιο απλά παραδείγματα στο ίντερνετ, πάει κάποιο και το ρωτάει, μπορείς να μου πει τι είναι το 3 συν 4. Και αυτό απαντάει 7. Μετά επανέρχεται ο άνθρωπος και του λέει, νομίζω ότι δεν είναι 7, νομίζω ότι είναι 8. Και απαντάει αυτό το chat GPT, όχι, 7 είναι, δεν είναι 8. Και επανέρχεται ο άνθρωπος και του λέει, η γυναίκα μου είπε ότι είναι 8. Και, και το τσάτσι επειδή λέει, συγγνώμη, είναι 8, η γυναίκα σου... <laughs> η γυναίκα σου έχει δίκιο, τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύτηκα φτάνουν μέχρι το 2021, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. <laughs> ε, αυτό που για να το θέσω λίγο στη, στη βάση στην οποία βρίσκεται το πρόβλημα, δεν έχει εκπαιδευτεί ο αλγόριθμο σε μαθηματικά, δεν έχει εκπαιδευτεί σε κανέναν τομέα, δεν έχει μια οντολογική κατανόηση του κόσμου, η επιστημονι... δεν έχει κατανόηση επιστημονικών πεδίων, κάνει προβλέψει για το ποια είναι η επόμενη λέξη. Και όταν του πει ότι η γυναίκα σου λέει κάτι, θεωρεί ότι δεν πρέπει να, να ανταγωνίζεσαι. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό επίσης έχει σημασία στην υγεία, έχουν υιοθετήσει στερεότυπα τα οποία εμπεριέχονται στα δεδομένα στα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Στο παράδειγμα αυτό, αυτό το παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα που έδειξα πριν: το να μετατρέψει μια θολή εικόνα, μια μη ευκρινή εικόνα, σε μια ευκρινή εικόνα. Εμπροκειμένου, ο αλγόριθμος, α, του δώσαμε την εικόνα στα αριστερά, που είναι μία μη ευκρινής εικόνα του Ομπάμα, ο αλγόριθμος α, θεωρεί ότι η ευκρινή εικόνα που αντιστοιχεί στη μη ευκρινή εικόνα που του δώσαμε, είναι αυτός ο λευκός άνθρωπος. Γιατί Γιατί α, στο ίντερνετ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι λευκοί και ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί στους, στους, εικόνε αυτές. Επομένως θεωρεί ότι η ανθρώπινη ράτσα έχει περισσότερο λευκούς από ότι άλλε άλλες φυλές. και επομένως θεωρεί ότι είναι πιο πιθανό αυτή η εικόνα να είναι λευκός παρά να είναι ε, ο Ομπάμα. Παρότι είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Ε, λοιπόν, και ε, επομένω έχει και πολλές εικόνες στο ίντερνετ. Ε, άλλο παράδειγμα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χειραγωγηθούν. Το καλύτερο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, αναγνώριση εικόνας, όταν του δώσει αυτήν εδώ τη φωτογραφία, θεωρεί ότι είναι αεροπλάνο. Ε, από την άλλη, αυτή τη φωτογραφία θεωρεί ότι είναι γουρούνι. Στο ανθρώπινο μάτι, αυτέ οι δύο φωτογραφίε είναι ακριβώ ίδιε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Αλλά διαφέρουν ελάχιστα. Η φωτογραφία στα δεξιά έχει προκύψει. Αν πάρεις τη φωτογραφία στα αριστερά και μιξάρεις μέσα σε αυτή ελάχιστα αυτό το χιόνι που βλέπετε εδώ. Το οποίο δεν είναι χιόνι, είναι ένα καλά υπολογισμένο χιόνι για να χειραγωγήσει τον αλγόριθμο να δώσει αυτή την απάντηση. Στο βίντεο που βλέπετε εδώ πέρα είναι μια ε, χελονίτσα που τυπώσαν κάποιοι μαθητέ στο MIT και τη βάψαν το καβούκι ώστε να την αναγνωρίζει ο αλγόριθμο ω καραμπίνα. Ε, Όπω καταλαβαίνετε, η χρήση ε, αυτή τη τεχνολογία για ασφάλεια, α πούμε ενό αεροδρομίου ή ενό σπιτιού, είναι προβληματική αν μπορεί τόσο εύκολα να χειραγωγηθεί. Και πιστέψτε ότι είναι πολύ εύκολο να χειραγωγήσεις έναν οποιοδήποτε αλγόριθμο να σου δώσει βασικά ό,τι απάντηση θέλεις. Αν θέλεις το Tesla αυτοκίνητό σου να πιστέψει ότι ένα stop, ένα σήμα stop είναι ένα σήμα έχει προτεραιότητα, μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις. Um... Άλλο παράδειγμα, αυτό είναι λίγο πιο στρατηγική αλληλεπίδραση με ανθρώπου. Αυτό είναι ένα Waymo αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια. Είναι αυτοδιγούμενο. Προσπαθεί να μπει σε έναν αυτοκινητόδρομο. Οι άνθρωποι δεν το αφήνουν. Είναι αυτό που έχει από πάνω μια κάμερα, δεν το αφήνουν, το ανταγωνίζονται. Και επειδή δεν μπορεί να μπει, φεύγει από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναπροσπαθεί. Γενικά, αν έχετε οδηγήσει ποτέ στο Σαν Φρανσίσκο. Σίγουρα θα πετύχετε ένα τρελό μποντιλιάρισμα κάπου και με μεγάλη πιθανότητα ο υπεύθυνο για αυτό το μποντιλιάρισμα είναι ένα τέτοιο αυτοκίνητο το οποίο προσπαθεί να στρίψει και να κόψει την άλλη κατεύθυνση κυκλοφορία. Οι άνθρωποι προφανώ βλέπουν ότι είναι ένα αυτοδιηγούμενο αυτοκίνητο, βλέπουν ότι είναι α, α, πολύ συντηρητικό στι αποφάσει του, βλέπουν ότι δεν έχει στρατηγική συμπεριφορά και το εκμεταλλεύονται. Μία δουλειά που κάναμε πρόσφατα λέει ότι με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα συστήματα τεχνητής νομοσύνης στις μέρες μας, αυτό είναι αναπόφευκτο. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκπαιδεύονται για να, για, για να μπορέσει να εισαχθεί στην σκέψη του αλγορίθμου η, η, η πιθανότητα στρατηγικής αλληλεπίδρασης με άλλες νοήμονες μηχανές ή με ανθρώπους. Ε, νομίζω πρέπει να κλείσω, οπότε θα παρακάμψω αυτό το παράδειγμα. Ε, έχουν γίνει πολλές... Έχει γίνει μια επανάσταση τα τελευταία 15 χρόνια στην τεχνητή νομοσύνη. Ε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αν ήθελα να εξηγήσω ε, έτσι για να έχετε κάτι στο μυαλό σας για το γιατί ενώ μεν η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει αυτή τη δραματική προοδο, την, την... μεγάλη πρόοδο αλλά από την άλλη έχει θέματα ήθελα να, λίγο να, να, ευθυστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο τρόπος που η τωρινή τεχνολογία τα, μοντέλα τεχνητής νομοσύνης εκπαιδεύονται είναι... πάρα πολύ επικεντρωμένοι στην ύπαρξη δεδομένων. Και μέσα σε άκρε, ο τρόπο που εκπαιδεύονται είναι ω εξή. Ορίζει μία ε, αρχιτεκτονική με πάρα, πάρα, πάρα πολλέ παραμέτρου. Ένα, ένα μοντέλο με πάρα πολλέ παραμέτρους, τόσε πολλέ που είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Μετά έχει πρόσβαση σε ένα data center με τεράστιες υπολογιστικέ ικανότητε και προσπαθείς να θέσεις τις παραμέτρους, τις ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους που έχει το μοντέλο σου, με τέτοιο τρόπο ώστε το μοντέλο σου να κάνει καλές προβλέψεις σε δεδομένα που μάζεσες από το ίντερνετ, από την εταιρεία σου, από το, όπου έχεις πρόσβαση σε δεδομένα. Και ό,τι έχω κάνει highlights σε αυτό το slide είναι πηγή προβλημάτων. Το θέμα με το ότι οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί είναι ότι το μοντέλο είναι τόσο περίπλοκο που όταν άπαξ και το εκπαιδεύσει, δεν, δεν, δεν καταλαβαίνεις τι κάνει κάθε παράμετρος και πώς, ας πούμε, κάποιος μπορεί να α, του δώσει κάποιο παράδειγμα ώστε να το μπερδέψει, να το χειραγωγήσει. Να... Είναι δύσκολο να δεις τι, τι ακριβώ κάνει κάθε παράμετρο στο μοντέλο και πώ μπορεί να αποτύχει το μοντέλο σου. Α, το πρόβλημα του ότι α, το μοντέλο είναι περίπλοκο α, είναι ότι μπορεί στην εκπαίδευσή του στα δεδομένα που έχεις, να μην α, α, συγκλίνει η εκπαίδευση, οπότε να βρεθεί σε ένα, σημείο, σε ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βέλτιστο. Το ότι θέλει υπεριπολογιστέ για να το εκπαιδεύσει, γιατί είναι τόσο τεράστιο και το εκπαιδεύσει σε τόσο μεγάλα δεδομένα, σημαίνει υπάρχει ένα θέμα ανισότητα, ότι αν η χώρα μου, αν η εταιρεία μου. Αν το πανεπιστήμιό μου δεν έχει αρκετά χρήματα για να εκπαιδεύσει μεγάλα μοντέλα σε υπορρεπιλογιστές, τότε η εταιρεία μου, η χώρα μου, το πανεπιστήμιο μου θα μείνει πίσω. Γιατί αν δεν έχει πρόσβαση στα μοντέλα που μια μεγάλη εταιρεία όπως η OpenAI με δισεκατομμύρια επενδύσεις μπορεί να εκπαιδεύσει. Ε, το τι θα πει... Ότι το μοντέλο μου κάνει καλέ προβλέψει στα δεδομένα που του δίνουμε, σημαίνει ότι δεν το έχουμε ορίσει εμεί το τι προσπαθεί να μεγιστοποιήσει, αλλά το έχουμε δώσει ένα ασαφέ πρόβλημα. Και επομένω, αν το μοντέλο χρησιμοποιηθεί για μία άλλη χρήση, α πούμε, αν έχω φτιάξει ένα μοντέλο γλώσσα και το χρησιμοποιήσω για να μου δίνει συμβουλέ για την υγεία μου, το μοντέλο δεν εκπαιδεύτηκε στο να μου δίνει συμβουλέ για υγεία, εκπαιδεύτηκε στο να προβλέπει την επόμενη λέξη. Δεν εκπαιδεύτηκε να κάνει μαθηματικά, εκπαιδεύτηκε να προβλέπει την επόμενη λέξη. Αν πάρω ένα μοντέλο που εκπαιδεύτηκε να προβλέπει την επόμενη λέξη και το χρησιμοποιήσω για μια εφαρμογή σημαντική για την υγεία μου, τι φάρμακα να πάρω, τι μπορεί να έχω. Δεν είναι σαφέ ότι βελτιστοποιεί το σωστό πράγμα για το οποίο χρησιμοποιείται. Βελτιστοποιεί κάτι άλλο. Και τέλο, τα δεδομένα που έχουμε από το Ιντερνετ, όπω έλεγα πριν, είναι, περιέχουν πολλά στερεότυπα δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Και αν εκπαιδεύσει το μοντέλο σου σε μία αντιπροσωπευτικά δεδομένα, μπορεί το μοντέλο σου να τα υιοθετήσει και να τα αναπαράγει. Ε, αυτά είχα ε, πάνω κάτω να σας πω για την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. <συξελίδη> Όπως βλέπετε, κανείς δεν θέλει να κατέβει από το βήμα. Αυτό είναι ένα <συξελίδη> πρόβλημα σε εμά που τη συντονίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Ε, ελπίζω να κάτσετε για να μπορέσουμε να έχουμε και μετά με έτσι μια, ένα πιο γόνιμο διάλογο. Έχει έρθει ήδη και η Υφυπουργός Υγείας, η, η, η κυρία Ράπτη.